Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, μία από τις σημαντικότερες υπηρεσίες της χώρας, ταλανίζεται εδώ και χρόνια από προβλήματα που εμποδίζουν τη λειτουργία του. Στο νομό Μαγνησίας, σε αυτή την περίοδο καταβάλλονται προσπάθειες για την επίλυση αυτών των προβλημάτων, όπως είναι η έλλειψη προσωπικού, η στέγαση του ΕΚΑΒ και ο στόλος της υπηρεσίας. Είμαστε υποχρεωμένοι πάλι, γιατί δεν έχουν γίνει προσλήψεις από το νοσοκομείο για τους οδηγούς των κέντρων υγείας και μεταβαίνουμε στην Αργαλαστή. Σχεδόν κάθε μέρα είμαστε στην Αργαλαστή ή στον Πλατανιά. Οπότε με μια διακομιδή είτε Αθήνα είτε Θεσσαλονίκη η δύναμη για τον νομό, μόνο και μόνο για την πόλη του Βόλου να το πω έτσι, μένουμε στα δύο ασθενοφόρα. Από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, το θέμα είναι στον αντιπρόεδρο του ΕΚΑΒ Αθηνών, ο οποίος θα μιλάει με τα Ολυμπιακά Ακίνητα για να μεταφερθούν εκεί η νοσηλευτική υπηρεσία, το τηλεφωνικό και αστυνοματικό κέντρο, η υγειονομική υπηρεσία, το σέρβις των αυτοκινήτων και ο υγειονομικό. Έχουν κάνει αρκετές χιλιάδες χιλιόμετρα, με τα προβλήματα βέβαια που αρχίζουν και παρουσιάζουν τώρα. Ήδη ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ είναι εδώ και 4 μήνες και δεν έχει λυθεί ακόμα το πρόβλημά του. Σημαντικό ρόλο στο κοινωνικό σύνολο παίζει η εκπαίδευση που παρέχουν οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ σε σχολεία, στο στρατό, μεταφέροντας έτσι τη γνώση τους και σε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες. Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, του νομού Μαγνησίας, τονίζει πως νυχτερινά Σαββατοκύριακα και αργίες έχουν να καταβληθούν από το μήνα Μάρτιο και σε συνεννόηση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία θα αποφασίσουν για τη στάση που θα κρατήσουν αν δεν καταβληθούν τα δεδουλευμένα τους.